Τι θα αλλάξει αν έκλεγε ο Ντόναλτ Τραμπ πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι εκλογέ τη 5η Νοεμβρίου στις Ηνωμένες Πολιτείες για τον άνθρωπο που καταλάβει τον προεδρικό θόκο δεν θα επηρεάσουν μόνο την Αμερικανική Ήπειρο ολόκληρο τον πλανήτη. Τα βλέμματα είναι στραμμένα σε μια επανεκλογή του Τραμπ, καθώς η δεν έχει δείξει ότι έχει να προτείνει κάτι διαφορετικό από τη διοίκηση Τζο -Πάιντεν. Η νέα θητεία, σε περίπτωση που κερδίσει και πάλι, θα έχει ως πρώτο εξωτερικό ζήτημα το Ουκρανικό, όπου εκεί θα τελειώσει με την πολεμική σύγκρουση μέσα στο 2025, και ως δεύτερο ζήτημα το βαθύ εγχώριο σύστημα, που τον οδήγησε στην εκλογική ήττα του 2020 και τον πόλεμο που δέχεται μέχρι σήμερα, με το κύριο μέτωπο να είναι τα social media και η πολιτικοποίησή τους. Μία επάνωδο στην Προεδρία για τον Ντόναλ Τραμπ θα σημανεί την έναρξη τη μετοπική σύγκρουσης του με του ιδιοκτήτε των social media και κατά όσων τον κατηγόρησαν για τα γεγονότα στο Καπιτόλιο τον Ιανουάριο του 2021 κατά παράνομο τρόπο. Facebook και η θηγατρική του Instagram μαζί με το TikTok των Κινέζων, το Twitter Alex, ιδιοκτήτη και πολιτική χρήση, θα βρεθούν στη δύσκολη θέση να απαντήσουν γιατί συνέδεσαν τον Ντόναλ Τραμπ και γιατί υπήρξε τόσο μονομερή ενημέρωση. Μάλιστα με τη Ρωσία θα κλείσει κάθε μέτωπο, καθώς ο κύριος εχθρός για τον Τονάλι Τραμπ είναι η Κίνα, επί της οποίας θα επιβληθούν δασμοί άνευ για να σώσει την αμερικανική οικονομία και βιομηχανία από την πτώση στην οποία έχει μεταπέσει. Οι Βρυξέλλε όμω πρόκειται να δουν και ακόμα μια πολεμική κίνηση του Donald Τραμπ σε ό,τι αφορά το πολιτικό κομμάτι. Όπου τι εξουσίε που πιστεύει ότι έχει η Κομισιόν, ο Αμερικανό Πρόεδρο απλά θα τι προσπεράσει. Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, η ηγεσία τη Νέα Δημοκρατία δεν θα αντέξει τη νέα διακυβέρνηση του Ντόναλτ Τραμπ, καθώ εξ ολοκλήρου είχαν σταθεί στο πλευρό του Τζο Μπάιντεν και πλέον τη Καμαλαχάρη. σε επίπεδο Τουρκίας δεν μπορεί κανείς να κρύψει ότι υπάρχει χημεία με το Ρετζεπταγή Πορτογάν, αλλά αυτό δεν φαίνεται να επηρεάζει τις ελληνοτουρκικές σχέσεις παρά τα όσα λέγονται. Αυτό γιατί ο Αμερικανός Πρόεδρος είναι έμπορος και δεν θέλει ταραχές σε καμία περιοχή.